Ενίσια, επειδή τώρα το ανακοινώσαμε. Αυτό είναι ένα μέτρο που θεσπίστηκε τώρα αυτό το καλοκαίρι και έχει σκοπό να εξισώσει το κόστος μεταφοράς με τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς, τα μαζικά, με το κόστος των χερσαίων μέσων μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Και ισχύει για κάποια νησιά, όχι όλα, και μεταξύ αυτών είναι η Χίος, η Νούσος και τα Ψαρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν στην ιστοσελίδα κάποιος που χειρίζεται το ίντερνετ, διαφορετικά πρέπει να απευθυνθεί στο λογιστή του. Με τους κωδικούς του τάξης, κάνεις μία αίτηση, γράφεις τα στοιχεία σου, ένα αριθμό τραπεζιτικού λογαριασμού, το IBAN, και σου δίνεται ένας αριθμός, ο οποίος λέγεται MAN, μοναδικός αριθμός νησιώτη. Και με αυτόν, όταν πας να βγάλεις εισιτήριο, το δίνεις και μετά σου πιστώνεται το ποσό στο λογαριασμό που έχεις δώσει. Εσείς τώρα, σαν Ένωση Καταναλωτών, θεωρείτε ότι είναι ένα θετικό μέτρο για τα νησιά μας? Δεν είναι θετικό, όταν έστω και αυτά τα λίγα λεφτά μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, αν η απόσταση, ας πούμε, Αθήνα Ξάνθη είναι ίδια με τη Χίο και εκεί πληρώνεις 30 ευρώ και εδώ πληρώνεις 50, ας τα δίνει, και βέβαια είναι θετικό. Μπορεί να είναι λίγο το ποσό. Και επειδή είμαστε ναυτικοί, εμείς να έχουμε και μισό εισιτήριο πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, κάτι είναι. Έχετε εικόνα το χρησιμοποιεί ο κόσμος έτσι από το. Εγώ που συζήτησα με πολύ κόσμο, πολύ λίγοι το ξέρουν και αυτοί που το ξέρουν δεν το έχουν κάνει ακόμα. Δηλαδή, πολύ λίγοι το έχουν κάνει και το έχουν χρησιμοποιήσει. Mm-hmm.